Παλιά που βγαίνει δεξιά στον Αλέξη τον Αλεξάνδρου. Δημήτρης Ιωάννου έκοψε. Λάμπρου. Πέρασε για τον Πάμπη τον Ανδρέου. Αυτός τον Γιώτη τον Εγκομίτη. Για τον Χρισμάρεβιτς την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Βγαίνει, κόβει ο Χατζηλούκας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντεπίθεση του ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Ιωάννου μπαίνει στην περιοχή. Βεριτιάνο Μαρτσέλο, απόκρουση μεγάλη από τον Νίκο τον Παναγιώτου. 19ο λεπτό. Επιμένει το ΑΠΟΕΛ. Εδώ ο Νίκος ο Παναγιώτου που σταμάτησε σε 2-3 περιπτώσεις χειρότερα πράγματα για την ομάδα του. Ξανά η πολύ μεγάλη φάση από τον Βεριτιάνο Μαρτσέλο που σταμάτησε με εξίσου ο εντυπωσιακό τρόπο ο Νίκος ο Παναγιώτου. Και κόρνερ από την παρέμβαση του Φουκαρή. Το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο κύριος Βουτσέκοβιτς απορεί πως δεν έγινε τον γκολ στην προηγούμενη φάση, όπως μου έριξε στα αυτή ο Νικόλας. Βγήκε και στον πάγκο σε εκείνη την φάση ο κύριος Βουτσέκοβιτς. Αριστοκλέους και πάλι εκτελεί. Νίκος Παναγιώτου βγαίνει και μαζεύει. 25 λεπτά ακόμη. 7 γκολ στο παιχνίδι σε έναν ντέρπι από έναν όρθος. 7 γκολ είναι μπόλικη ομορφιά. Και βέβαια αυτοί που για την ώρα είναι, πετούν στα ουράνια είναι οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ που είδαν την ομάδα τους να χάνει με 3-1 στο πρώτο ημίχρονο και να κάνει μέσα σε 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ σε 4-3 υπέρ. Με έναν Αρκίτης. Ο Κάς προσπάθησε να περάσει το φράγμα και το φάουλ. Με έναν Αρκίτης. Προσπάθησε να περάσει για τον Χρισμάρεβιτς, ελέγχει ο Πετρίδης. Προστάτευσε εκεί ο Χριστοδούλου, βγήκε ο Πετρίδης και μάζεψε την μπάλα. Μιχαήλοβιτς κέρδισε την κεφαλιά, έκοψε ο Χριστοδούλου. Μιχαήλοβιτς. Ο παίχτης που σε αυτή την τρικυμία μέσα στην οποία μπήκε το σκαρί της ανόρθωσης σε αυτά τα 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου προσπαθεί να βρει τον τρόπο να ηρεμήσει τους συμπαίχτες του. Αστόχησε εδώ, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Το 22ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ η παλιά που βγήκε από τον Λάμπρου και η μπάλα στη νύχτα και στο φόντο που βλέπουμε μοιάζει σαν φεγγάρι. Και ο Άντρος ο Πετρίδης που θα δει την κίτρινη κάρτα για αυτή την καθυστέρηση. Είναι η 8η κίτρινη κάρτα, 4 για παίκτες της ανόρθωσης, 4 για παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Να τους επαναλάβουμε στα γρήγορα με έναν Αρκίτης, Δημήτρης Ιωάννου, Μιχαήλοβιτς, Χάρης Καραλάμπους στο πρώτο ημίχρονο για την ανόρθωση. Πετρίδης, Γιώργος Χριστοδούλου, Κότσιτς και Μαρτσέλο για το ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ που έχει τώρα το πλεονέκτημα με το πλάγιο να ανανεώσει την επιθετική του προσπάθεια. Ιωάννου, Αριστοκλέους, πέρασε για τον Κότσιτς που κερδίζει το φάουλ. Και βέβαια είναι σε τέτοια θέση που θα φέρει τους επιθετικούς του ΑΠΟΕΛ πάλι σε πλεονεκτική θέση. Το κράτημα που γίνεται, το αγκάλιασμα που γίνεται εκεί από τον Λουκά. Αριστοκλέους στο φάουλ, ενώ στην περιοχή είναι ο Ιωάννου, είναι ο Κότσιτς και ο Μαρτσέλο. Εκτός είναι ο Πέτκοβιτς με τον Χατζηλούκα αναμένοντας για το σούτ. Απευθείας εκτελεί ο Αριστοκλέους. Διώχνει ο Ιώτης Εγκομίτης, ο Κάς. Προσπαθεί για την κεφάλια, βγαίνει όμως ο Χριστοδούλου. Και το φάουλ.
Εδώ το φάουλ που γίνεται από τον Χριστοδούλου. Ενώ κοντά στο πολύ μεγάλο παιχνίδι, θα πρέπει να πούμε ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και ο διευθυντής του αγώνα, ο κύριος Γεωργίου. Δεν ξέρουμε η επανάληψη και η συζήτηση των φάσεων τι θα δείξει, όμως θα πρέπει να τονίσουμε την αποφασιστικότητα, την εκπληκτική αποφασιστικότητα που έδειξε σε όλες τις φάσεις. Σε όλες ανεξαίρετα τις φάσεις. ...24 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Από έλα ανόρθωση... ...4-3. Μπαλιά που βγαίνει στην περιοχή... ...Κότσης προσπάθησε για την κεφαλιά, φύγε ο Λουκά... ...τρέχει εκεί ο Αριστοκλέους, δεν προλαβαίνει. Και βέβαια δέχεται και το χειροκρότημα των οπαδών... ...για αυτή του την προσπάθεια. Εγκομίτης. Μέλλαν Αρκίτης, πέρασε, μπάλα πίσω στον Ιωάννου, αυτός ξανά στον Φουκαρή. Παλιά για τον Πάμπη τον Ανδρέου, αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Γεωργίου, έγινε χέρι εκεί, Εγκομίτης. Το σιούτ, τη δύσκολη απόκρουση από τον Πετρίδη. 25ο λεπτό, άλλη μια πολύ μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Καραδοπούσε εκεί ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς, όμως ο άνδρος ο Πετρίδης σταθερά κράτησε την μπάλα. Λουκά έκοψε. Πάμπης Ανδρέου. Το φάουλ. Εκτελεί στα γρήγορα για τον Μέλλαν Αρκίτη. Αυτός αφήνει στον Κρισμάρεβιτς που δεν φάνηκε ακόμη από την ώρα που πέρασε στο παιχνίδι. Πάμπης Ανδρέου, ευνοήθηκαν της ανόρθωσης και από την κόντρα. Είναι ο Λάμπρος Λάμπρου. Παλιά που βγαίνει απέναντι, διώχνει με δυσκολία ο Πετρίδης και μακρύτερα από τον Μίλο Πετκοβίτς. Ιωάννου γύρισε να βοηθήσει και όντως βοηθά. Στέλνει την μπάλα στον Κότσιτς. Πετκοβίτς. Βερντιάνο Μαρτσέλο, το πλάγιο από την παρέμβαση του Φουκάρη. Ξανά η φάση που φέρνει το πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Σε αργούς ρυθμούς τρέχουν οι του ΑΠΟΕΛ για να εκτελέσουν το πλάγιο. Βέβαια ο χρόνος, η φυγή του χρόνου τους ευνοεί. Κότσιτς πίσω στον Πέτκοβιτς. Έκοψε ο Δημήτρης Ιωάννου. Χατσιλούκας Ιωάννου. Πέρασε για τον Μαρτσέλο, αυτός τον Γιάννο τον Ιωάννου που μπαίνει στην περιοχή και το φάουλ εκτός περιοχής βέβαια. Δεν ξέρω αν θα κάνει και χρήση κάρτας εκεί ο Δημήτρης Ιωάννου, ο οποίος διαμαρτύρεται. Να δούμε την φάση. Να δούμε τη φάση προσεκτικά. Δεν φαίνεται από αυτή την κάμερα. Δεν είδαμε τίποτα. Πάντως ό,τι και να έγινε, έγινε εκτός περιοχής. Εδώ ο Δημήτρης Ιωάννου. Έβαλε το πόδι του εκεί. Ο ίδιος βέβαια διαμαρτύρηθηκε ότι δεν ανέτρεψε τον Ιωάννου. Εκτός περιοχής το φάουλο, σε πλεονεκτική θέση, πλεονεκτικότατη θέση για το ΑΠΟΕΛ. Εκεί μια αντιπαράθεση φραστική μάλλον του Βέσκου του Μιχαήλοβιτς μαζί με τον Ιωάννου. Η εκτέλεση του φάουλ είναι ο Πέτκοβιτς, είναι ο Μαρτσέλο. Ενώ είναι ο Κότσης με τον Ιωάννου στην περιοχή. Εκτελείται η μπάλα έξω. Μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, το ΑΧ, από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Εγκομίτης. Πέρασε για τον Πάμπη τον Ανδρέου, πιο πίσω στον Δημήτρη τον Ιωάννη. Φουκαρής για τον Ιώτη τον Εγκομίτη, Δημήτρης Ιωάννη. Φουκαρής, Εγκομίτης. Μπαλιά την παλιά, η ανόρθωση κατάφερε και πέρασε στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Δεν πέρασε όμως η παλιά του Μέλλαν Αρκίτη. Έκοψε ο Χριστοδούλου στη συνέχεια ο Χατζηλούκας. Μαρτσέλο. Μαρτσέλο που κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο πάντα το κριτήριό μας. Πάμπης Ανδρέου.
πέρασε για τον Γιώτη τον Εγκομίτη. Χρυσμάρεβιτς που αναμένει στην περιοχή. Γιώτης Εγκομίτης περνά, στέλνει την μπάλα απέναντι. Έκοψε εκεί προσωρινά ο Πέτκοβιτς που γύρισε να βοηθήσει. Φουκαρίς. Λάμπρου. Περνά για τον Βέσκο που πέφτει στην περιοχή πολύ κοντά στη φάση. Ο κύριος Γεωργίου. Πέτκοβιτς. Το τράβηγμα που γίνεται εκεί από τον Χατζηλούκα και το φάουλ. Θα φέρει τους παίχτες της ανόρθωσης τώρα στην περιοχή του άντρου του Πετρίδη. Ξανά η φάση. Δέστε το τράβηγμα που γίνεται από τον Λούκα τον Χατζηλούκα. Το οποίο βέβαια είδε και ο κύριος Γεωργίου. Δεκαπέντε λεπτά ακόμη στο δεύτερο ημίχρονο για να τελειώσει και το παιχνίδι. Χωρίς βέβαια να υπολογίζονται οι καθυστερήσεις. Εδώ ο πάγκος της ανόρθωσης. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, διαφήμιση του ποδοσφαίρου μας και του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Χρυσμάρεβιτς, Πάμπης Ανδρέου, Βέσκο Μιχαηλοβίτς κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Προφανώς αν υπολογίσουμε από τις κινήσεις των παιχτών της ανόρθωσης, απευθείας θα είναι η εκτέλεση του φάουλ από τον Σλόποταν τον Χρυσμάρεβιτς. Όλοι οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ έχουν γυρίσει. Χρυσμάρεβιτς εκτελεί, η μπάλα έξω. Καλοκτυπημένο το φάουλ. Μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Πετρίδη που έπεσε σωστά στην πορεία της μπάλας. Ξανά πάλι κάμερα η εκτέλεση του φάουλ από τον και εδώ ο κύριος ο Νίκος ο Παναγιώτου. Βλέπαμε τον κύριο Βουτσέκοβιτς εκεί που μιλούσε με τον Νόνη τον Παπαγιώργιο όταν παρεμβλήθη το πλάνο στην οθόνη μας. Πετρίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κότσιτς προσπάθησε για την κεφαλιά και επιθετικό φάουλ. Ο κύριος Γεωργίου που κάνει συστάσεις στον Κότσιτς να μην διαμαρτύρεται. Εγκομίτης επανήλθε στον ίδιο η μπάλα, την περνά στον Μελαναρκίτη και αυτός απέναντι στον Λάμπρο τον Λάμπρου. Παλιά στην περιοχή κόβει ο Γιώτης ο Εγκομίτης. Στήθος δείχνει ο κύριος Γεωργίου. Κεφαλιά Χρυσμάρεβιτς. Νέα κεφαλιά, η μπάλα έξω. Για το ΑΠΟΕΛ. Εδώ ο κύριος Μητόσεβιτς. Ποτέ δεν θα φανταζόταν ό,τι και να έλεγε στους παίχτες του στα ποδητήρια ότι το παιχνίδι θα έπαιρνε αυτή την τροπή. Ενώ το ΑΠΟΕΛ ετοιμάζει και την τρίτη του αλλαγή, ο κύριος Βουτσέκοβιτς σήκωσε εκεί ποιον Νικόλα. Για Σεμάκη και σύμφωνα μάλιστα με τα λεγόμενα του κύριου Παπαγεωργίου θα είναι στη θέση του Μαρτσέλο. Μάλιστα. Ο Γιασεμάκης θα περάσει στη θέση του Μαρτσέλο από ό,τι άκουσε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ο Νικόλας ο Ραφαήλ. Πάμπης Ανδρέου. Πέρασε στον Μελαναρκίτη. Εγκομίτης για τον Λάμπρου. Προσπάθησε να βρει τον Χρυσμάρεβιτς, δεν τα κατάφερε. Κερδίζει η ανόρθωση το πλάγιο. 33ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 78ο στο παιχνίδι. Εδώ ο Γιασεμάκης δέχεται τις οδηγίες από τον κύριο Βουτσέκοβιτς. Γνώριμοι οι δυο και από την προηγούμενη παρουσία στην Κύπρο και στο παραλίμνη του κύριου Βουτσέκοβιτς. Είναι από τους παίχτες που ο ίδιος ανέδειξε στο παραλίμνη. Κότσιτς, έγινε το φάουλ από τον Λουκά. Που θα δει την κίτρινη κάρτα. Ναι, θα δει την κίτρινη κάρτα για αυτό το τράβηγμα. Ο Ρόμπερ Κότσιτς είναι στο έδαφος. 9 οι κίτρινες κάρτες από τον κύριο Γεωργίου. Εδώ το τράβηγμα.
Ευκαιρία για λίγο δρόσισμα από τους παίχτες και των δύο ομάδων. Είναι στο έδαφος και ο άντρος ο Πετρίδης, τρέχει εκεί κοντά του ο κύριος Γεωργίου. Και ο Θωμά Φραντζή, είσαι εκεί κοντά στον πάγκο της Ανόρθωσης. Τι ακούσαμε εκεί? Υπάρχει ανησυχία βέβαια από τον πάγκο της Ανόρθωσης. Ο κύριος Μητόσεβης πριν από δύο λεπτά ζήτησε στους παίχτες του να μείνουν από τον χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Αποέλ, να μην τραβηχτούν σε καμιά περίπτωση πίσω στον χώρο της άμυνας τους, για να πιέσουν, για να φτάσουν στην ισοφάριση. Ενώ ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς κάτι λέει με τον Γιάννο τον Ιωάννου και βέβαια ο τρόπος ανάπτυξης, αυτός μάλλον ο τρόπος ανάπτυξης με βάση την εμπειρία από τέτοιους αγώνες, όταν έχεις την έγνοια σου μόνο στην επίθεση, είναι πιο εύκολο για τον αντίπαλο στις αντιπιθέσεις του να φτάσει στο γκολ. Αυτό φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις στις αντιπιθέσεις του Αποέλ, που μπορούσε να φτάσει και σε άλλα τέρματα, όπως βέβαια μπορούσε να φτάσει και η Ανόρθωση στην ισοφάριση με το δοκάρι του ΟΚΑ. Ενώ εδώ ένα ακόμη φάουλ που κερδίζει ο Κότσιτς. Φυσιογνωμία του παιχνιδιού με τα τέρματα που πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ αυτή η παρενόχληση που γίνεται από τον Ιώτη τον Εγκομίτη στον Κότσιτς φέρνει το Αποέλ και πάλι στην περιοχή του Νίκου του Παναγιώτου. Αριστοκλέου στην εκτέλεση του φάουλ. Απέναντι σκάει μπάλα εκεί που τρέχει να επαναφέρει ο Αλεξάνδρου. Δημήτρης Ιωάννου, Βέσκο Μιχαήλοβιτς για τον Γιώτη τον Εγκομίτη. Αυτός προσπάθησε να βρει τον ΟΚΑ. Του γίνεται το φάουλ. Διαμαρτύρεται και ο κύριος Μητόσεβιτς ζητώντας κάρτα από τον κύριο Γεωργίου. Φουγκαρίς. Πέρασε στον Βέσκο τον Μιχαήλοβιτς. Για τον Λουκά Χρισμάρεβιτς. Λουκά, η μπάλα έξω για το Αποέλ. 9 λεπτά ακόμη, τώρα θα γίνει αλλαγή, η τρίτη αλλαγή του κυρίου Βουτσέκοβιτς και μπορούμε να ακούσουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις Νικόλα Ραφαήλ από τον Μαρτσέλο, αν έχει την καλοσύνη να μας μιλήσει, αν τελικά είναι ο Μαρτσέλο που θα φύγει. Το 21 είναι ο Μαρτσέλο που δέχεται τα χειροκροτήματα των οπαδών του Αποέλ. Καταχειροκροτείται και χαιρετά τον κόσμο ο Βερυπιάνο Μαρτσέλο. Από τις ωραιότερες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής. Τον αγκαλιάζει και τον φιλάει ο κύριος Βουτσέκοβιτς, ενώ και πάλι, ναι, να ακούσουμε Νικόλα. Βερυπιάνο, πέτυχες δυο τέρματα, έχεις εξαιρετική απόδοση. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα έπαιζε πολύ καλά στο δεύτερο μήχρονο. Πιστεύω ότι κάναμε μερικά λάθη και πρέπει να διορθώσουμε αυτά τα λάθη, να μην συμβεί ξανά. Αλλά πιστεύω ότι εμείς πιστεύω ότι στο δεύτερο μήχρονο παίζαμε πολύ καλά και πιστεύω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Και κάτι πολύ σύντομα για τον κόσμο. Φανταστικό, τι να πω. Πιστεύω ότι είναι φοβερό ο κόσμο και πρέπει να παραμένει έτσι. Αλλά πιστεύω ότι ο Αποέλ κάνει μια προσπάθεια όλοι μαζί, η δείξη, ποδοσφαιριστής και προπονητής. Νομίζω ότι αυτό είναι φοβερό. Πιστεύω ότι ο κόσμο είναι δίπλα μας, θα είναι πιο ευχάριστο. Ευχαριστώ. Ακούσατε τι είπε ο Βερυπιάνο Μαρτσέλο για τον κόσμο του Αποέλ. Φανταστικός. Είναι κρίσεις που έγιναν και νωρίτερα από εμάς, κρίσεις που άξιζαν να γίνουν. Μέναν Αρκίτης. Μπαλιά για τον Εγκομίτη. Μόνο ο Κότσιτς έχει μείνει στη γραμμή του κέντρου. Φουκαρίς χάνει την μπάλα και δίνει το δικαίωμα στο Αποέλ για την γρήγορη αντεπίθεση. Χριστοδούλου καθυστέρησε εκεί νομίζοντας ότι ο κύριος Γεωργίου σφύριξε φάουλ. Κότσιτς.
Γιασεμάκης. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, στο 38 λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε το λάθος. Δίνει το δικαίωμα στον Πάμπη τον Ανδρέου να περάσει την μπάλα στον Κρισμάρεβιτς, που δεν φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο από την ώρα της εισόδου του στο παιχνίδι. Κρισμάρεβιτς τα γρήγορα για τον ΟΚΑ, πίσω η μπάλα στο Λάμπρο, παλιά στην περιοχή, κόβει ο Πέτκοβιτς. Φουκαρίζει μπροστά από τον Κότσιτς, Λουκά πέρασε για τον Εγκομίτη, αυτός τον Πάμπη τον Ανδρέου. 6 λεπτά ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού, χωρίς να υπολογίζονται βέβαια οι καθυστερήσεις. Μελαναρκίτης, σκάει μπάλα πίσω, έξω για το Αποέλ, εδώ ανήσυχος. Απογοητευμένος ο Μητόσεβιτς. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Αποέλ ανόρθωση 4-3, σε ένα παιχνίδι από τα ωραιότερα που έχουμε δει και που φτάνει κοντά σας, φίλοι τηλεθεατές, από την απευθείας μετάδοση της LTV. Σε μια κάλυψη με 8 κάμερες που σας δίνει την δυνατότητα να βλέπετε και πλάνα που ποτέ δεν θα έβγαιναν στον αέρα με τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι την παρουσία της LTV στην χώρο της τηλεόρασης. Μπάλα έξω για την ανόρθωση. Λάμπρου πέρασε με δυνατή παλιά στον Κρισμάρεβιτς, εύκολη υπόθεση για τον Πετρίδη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Σλόποταν Βουτσέκοβιτς στην περσινή παρουσία του στην Κύπρο με το και έχοντας την ευθύνη καθοδήγησης του Εθνικού Άχνας, ήταν ο προπονητής που για πρώτη φορά κέρδισε την ανόρθωση μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος σε εκείνο το 2-0 που οριοθέτησε και την εκπληκτική περσινή πορεία του Εθνικού Άχνας. Τώρα βλέπει τη νέα του ομάδα, το Αποέλ, να κερδίζει και πάλι την ανόρθωση με 4-3. Ανόρθωση που υποπίπτει τώρα σε ένα φάουλ και θα δώσει την ευκαιρία. Να εδώ ο κύριος Βουτσέκοβιτς. Γιάννος Ιωάννου, αρχηγός του Αποέλ. Κίτρινη κάρτα σε ποιον? Στον Αριστοκλέους. Και κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αριστοκλέους. Και η κόκκινη για διαμαρτυρία βέβαια, γιατί... Μάλιστα. Επειδή ο Θωμάς λέει ότι επειδή χτύπησε την μπάλα πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Και δεν υπήρχε βέβαια κανένας λόγος για τον Αριστοκλέους. Η ομάδα του κερδίζει. Ήταν σε θέση εκτέλεσης δικού της φάουλ. Και το Αποέλ στα επόμενα 3 λεπτά συν τον χρόνο καθυστέρησης θα αγωνιστεί με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Αριστοκλέους. Εδώ. Σε αυτή την φάση. Εδώ Αριστοκλέους αποχωρεί. Πέτκοβιτς στην εκτέλεση του φάουλ. 3 λεπτά ακόμη για να συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά. Η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση και άτυχη στιγμή για το Αποέλ. Με τον Πέτκοβιτς ένα πολύ όμορφο χτύπημα φάουλ. Έφερε την ομάδα του πολύ κοντά στο πέμπτο γκολ. Ξανά. Σταύρου παρεμβαίνει, στέλνει την μπάλα έξω. Σταύρου που είχε εκείνη την πολύ άτυχη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, η οποία έφερε και το τρίτο γκολ της ανόρθωσης. Εγκομίτης. Χατζηλούκας, να δούμε αυτή την προσπάθεια του Λούκα, του Χατζηλούκα. Εγκομίτης, πέρασε για τον Κρισμάρεβιτς. Παλιά απέναντι. Κεφαλιά από τον ΟΚΑ, διώχνει
η άμυνα του ΑΠΟΕΛ, παίχτης του οποίου είναι στο έδαφος. Μπορούμε να ακούσουμε, είναι ο Χατζηλούκας, να δούμε την ολοκλήρωση της φάσης Νικόλα και να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Αριστοκλέους. Πάμπης Ανδρέου. Έχουν γυρίσει όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, έχουν κλείσει τους διαδρόμους για τους παίχτες της ανόρθωσης, οι οποίοι καταβάλουν τις τελευταίες τους προσπάθειες για να αλλάξουν τα σε βάρος τους δεδομένα. Λουκά, χλιαρή μπαλιά, πάσα σε αντίπαλο. Γιασεμάκης. Και το πλάγιο. Να ακούσουμε τον Νικόλα τον Ραφαήλ. Άριστε, τι έγινε στη φάση της αποβολής σου? Ο κύριος Ανδρέου, ο κύριος Σουηλής να μας πει, δεν ξέρω ούτε εγώ. Απλά έκανε το χέρι για να χτυπήσω το φάουλ. Εγώ χτύπησα το φάουλ και αυτός λέει ότι έπρεπε να περιμένω. Δεν ξέρω τι έγινε. Με απόβαλε και ξέρετε, είδετε πώς. Δεν ξέρω ούτε εγώ γιατί. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα, αυτά τα λίγα από τον Άριστο, τον Αριστοκλέους Σάβα. Ο Πέτκοβιτς, 4 λεπτά καθυστερήσεων. Έδειξε ο κύριος Μινάς Χάτζη Χαραλάμπους από την υπόδειξη του κυρίου Γεωργίου. Λουκά. Ενώ ο Χατζηλούκας που βγήκε έξω με την με το φορείο, με τη μεταφορά του από το φορείο, έγινε το λάθος εκεί. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Βέσκο Μιχαήλωβιτς. Εγκομίτης πέρασε στο Κρισμάρεβιτς στην περιοχή. Είναι ο Λάμπρος Λάμπρου, προσπάθησε για το σούτ και το κόρνερ. Ενώ ο κύριος Γεωργίου κάνει νόημα στον Χατζηλούκα να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Ξάνθου δείχνει ότι η μπάλα πέρασε έξω για το ΑΠΟΕΛ. Τελικά ισχύει η άποψη του κυρίου Γεωργίου. Η εκτέλεση του κόρνερ, Πετρίδης μαζεύει. 3 λεπτά ακόμη. Από έναν όρθωση 4-3. Σε ένα, επαναλαμβάνουμε, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Δημήτρη Δωριάννου πίσω στον Νίκο τον Παναγιώτου. Γιώτης Εγκομίτης. Λάθος μπαλιά. Διορθώνει ο Εγκομίτης. Πέρασε για τον Πάμπη τον Ανδρέου. Πλάγια στον Λάμπρου. Πίσω στον Δημήτρη τον Ιωάννου. Υποχρώνονται σε αυτές τις παλιές. Μπελαναρκίτης. Μπαλιά έκοψε εκεί ο... και ο Ιωάννου κόρνερ. Παραχωρεί το κόρνερ ο Ιωάννος Ιωάννου. Έκοψε αρχικά ο Χριστοδούλου. Στη συνέχεια ο Ιωάννου παραχωρεί το κόρνερ. Εδώ ο Πέτρου με τον αριθμό 25. Αθόρυβος, δημιουργικός, ουσιαστικός. Παίζουμε στο τελευταίο λεπτό. Η εκτέλεση του κόρνερ. Πετρίδης βγαίνει και μαζεύει.